Δείτε πρώτοι από όλους τα νέα επεισόδια Άκατα Μάκατα στο σπίτι αποκλειστικά στο Zuzunia TV Plus. Μπείτε τώρα στο www.zuzunia.tv και δοκιμάστε δωρεάν για 30 ημέρες. Καλημέρα, Κατού! Καλημέρα, Λικούργο! Τι κάνεις? Μια χαρά! Να σου πω, πώς με βλέπεις? Βασικά δεν σε βλέπω, Λικούργο. Εσύ με βλέπεις? Ούτε εγώ σε βλέπω, Ακαντού, ξέρεις γιατί? Γιατί έχω ένα σεντόνι μπροστά μου. Κι εγώ! Ακαντού, να σου πω, μήπως σκεφτήκαμε το ίδιο πράγμα, να κάνουμε ένας έκπληξη στον άλλο? Γιατί η χθεσινή μας δραστηριότητα ήταν να κάνουμε μια αλλαγή στην εμφάνισή μας. Ναι! Ωραία, λοιπόν, με το 3 θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια, εντάξει? Τέλεια, είμαι πανέτοιμη, Λικούργο. 1, 2. Ακαντού, πριν τραβήξουμε το σεντόνι, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι ευχαριστημένη με την αλλαγή σου? Εννοείται, είμαι κατενθουσιασμένη. Αντάντα, ανυπομονώ. Α, είσαι ενθουσιασμένη. Αυτό σημαίνει ότι ανανεώθηκες όμορφα. Όχι σαν εμένα που αναπαλαιώθηκα. Έλα, Λικούργο. Με το 1, με το 2, με το 3. Ω, Ακαντού! Πόσο ωραία κοτσινάκια είναι αυτά! Τι ωραία έτσι πετάνε! Τι καλά και το η Μαργαριτούλα που είσαι εδώ, ζωγραφίσει! Πω! Είσαι πάρα πολύ όμορφη! Αχ, να σου πω κάτι κι εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή που έκανα. Ήθελα από καιρό να κάνω 2 κοτσιδάκια για να μην έχω τα μαλλιά μου συνέχεια κάτω. Και μετά, επειδή είναι άνοιξη, είπα να ζωγραφίσω και ένα λουλουδάκι και έχω βάλει και γκλίτερ και λαμπιρίζει. Βλέπω. Καλά, εντάξει, να σου πω. Εγώ πώς φαίνομαι. Είσαι διαφορετικός. Διαφορετικός όπως ας πούμε τέλειος, ε! Να σου πω, σου θυμίζω κανέναν αστέρα του σινεμά. Για κοίτα. Κοίτα, Λικούργο. Το μαλλί είναι λίγο... φουντετό, θα πω ότι είναι λίγο εκτροχιασμένο. Και το όμως είναι συμπαθητικό. Κοίτα, αστέρα του σινεμά δεν μου θυμίζεις. Αλλά θα το πω. Είσαι ίδιος ο θείος ο Νεκτάριος. Στο Νεκτάριος. Δίκιο έχεις, Ακαντού. Μπράβο, και έλεγα τι μου θυμίζω. Το θείο το Νεκτάριο. Ξέρεις, κι εγώ ξεκίνησα με τα μαλλιά, όπως και εσύ. Και μετά λέω, δεν κατεβαίνουμε και λίγο πιο κάτω. Και έπαιρνα και με τη μηχανή, έπαιρνα λίγο από εδώ, έπαιρνα από εδώ με την ξυριστική. Έπαιρνα λίγο μαλλιά. Φούσκωνα τα μαλλιά, τα έπαιρνα και από εκεί για να έρθει στα ίσια του. Καταλάβες. Και κόψε, βγήκε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η δική σου αλλαγή, Ακαντού, είναι πολύ επαγγελματική. Το χτένισμά σου δηλαδή είναι τέλειο! Όχι σαν και εμένα που το έκανα έτσι μόνος μου. Πού να βρίσκε μπαρμπέρι τέτοιο καιρό? Λικούργο, το ξέρεις ότι είναι ανοιχτά τα κομμωτήρια, ε? Τι? Είναι ανοιχτά τα κομμωτήρια? Εννοείται! Και τα μπαρμπέρικα? Εννοείται! Και να σου πω και κάτι άλλο. Το ξέρεις πια ότι μπορούμε να τα λέμε από κοντά? Τι εννοείς, Ακαντού? Να τα λέμε από κοντά, όπως παλιά? Όχι όπως παλιά, όχι έτσι ακριβώς. Πρέπει να έχουμε κάποιους κανόνες και να τηρούμε απόσταση. Αλλά ναι, μπορούμε να τα λέμε από κοντά. Κατάλαβα. Ωραία. Δηλαδή να σου πω, δεν θα χρειάζεται να τα λέμε πια έτσι. Μου άρεσε πολύ. Και εμένα μου άρεσε, Λικούργο. Είχε πολύ πλάκα. Να σου πω κάτι. Μπορούμε να τα λέμε έτσι τα Σαββατοκύριακα. Όταν ξυπνάμε το πρωί, να ξεκινάμε έτσι με μία κλίση μεταξύ μας. Και μετά να πηγαίνουμε στον κήπο. Μπράβο, Ακαντού! Τέλεια ιδέα! Να ξεκινάμε έτσι κάθε Σαββατοκύριακο! Για κάτσε, τι μέρα είναι σήμερα? Κυριακή! Λοιπόν, σε 5 λεπτά τα λέμε στον κήπο, εντάξει! Περίμενε! Μια και είμαστε εδώ, να δούμε τις ζωγραφίες που μας έστειλαν τα παιδιά! Α, ναι! Έχεις δίκιο! Και να θυμίσουμε και στα παιδιά το νέο τρόπο να μας στέλνουν τις ζωγραφιές τους, ε! Γιατί έχουμε ένα ειδικό site! Μπορούν να μας στείλουν ζωγραφιές, φωτογραφίες, κατασκευές, ό,τι θέλουνε! Για πες λεπτομέρειες! Ναι, παιδιά, και μπορείτε να συνεχίσετε να μας τα στέλνετε. Μπορείτε να μπείτε στο you.zuzunia.tv και να ανεβάσετε εκεί ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Έλα, μπες, Λικούργο! Ναι. Μπαίνω. Για να δούμε τι γίνεται στο site τώρα εδώ. Ωραία! Η πρώτη ζωγραφιά είναι του φίλου μας, του Δημήτρη. Και τι βλέπω, Ακαντού? Έναν φαραώ! Βλέπεις, Λικούργο, έχει ζωγραφίσει το μυστήριο της εξαφανισμένης Ακαντού τότε που ήμασταν στο μουσείο!
Σωστά, έχεις δίκιο. Και είμαι εγώ εκεί δίπλα και φωνάζω: Ει, παιδιά, περιμένετε και εμένα. Βέβαια, εκεί είμαι κανονικός λυκούργος. Όχι έτσι με γένια και μαλλιά πεταχτά. Αλλά δεν πειράζει. Πολύ ωραίος είναι και αυτός ο Φαραώ. Πολύ μου αρέσει. Μπράβο, Δημήτρη. Τέλεια ζωγραφιά. Φοράς και το καπέλο του σούπερ λυκούργου. Του Σέρλοκ λυκούργου. Χα, τέλεια. Ω, καλά. Κοίτα να δεις τι έχει φτιάξει σε δώρα. Αυτές είναι κούκλες για κουκλοθέατρο, Ακαντού. Υπέροχες. Μερικές είναι φτιαγμένες από χαρτί, ε. Ναι, δύο είναι από χαρτί, άλλες δύο είναι από κάλτσες και έχουν και μπαλάκια του πινκ-πονγκ για μάτια και έχει φτιάξει και μια μελισσούρια και ένα προβατάκι, φίλοι μας, εδώ. Καταπληκτική ιδέα. Πω, πρέπει να έγινε χαμός αυτό το κουκλοθέατρο. Τρομερή ιστορία, πρέπει να εκτυλίχθηκε. Μπράβο, Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε. Η επόμενη ζωγραφιά είναι από τη Βασιλική. Λοιπόν, εδώ η Βασιλική μας λέει, μας δείχνει εκεί και τους δύο. Εσύ έχεις και τη φίλη σου τη Ρόζη, και εγώ έχω τον φίλο μου τον Νέκταρα. Και χαιρετάμε. Γεια σας, παιδιά, λέω εγώ. Και όχι μόνο, εγώ κάνω και άκατα μάκατα σούκου του μπε. Ευχαριστούμε, Βασιλική. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο νησί, Ακαντού, που έχει ζωγραφίσει ο Χρήστος. Έχει ένα νησί, και σε αυτό το νησί είμαστε μόνο οι δυο μας. Βλέπεις, και στη μέση έχει ένα σπίτι. Ένα σπίτι που μένουμε εμείς. Και ένα καραβάκι περνάει απ' έξω. Είναι σαν να είμαστε ναυαγοί. Αυτή η ζωγραφιά μας την έφερε ο Χρήστος, μας την έστειλε. Αλλά λέει και Κωνσταντίνος και Άννα, προφανώς είναι τρία αδερφάκια και έχουν κάνει όλοι μαζί τη ζωγραφιά. Τέλεια! Αχ, να πηγαίναμε σε ένα νησάκι, και να περνάγαν τα καραβάκια. Ωραία θα ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Wow, και περνάμε στην κατασκευή της Ευήνης. Κοίτα, Λυκούργο. Εδώ, Ακαντού, εγώ μπερδεύομαι, γιατί αυτά τα βλέπω λίγο έτσι, πώς λέγεται, 3D, έτσι με τις διαστάσεις. Κάποια έρχονται μπροστά, κάποια έρχονται πίσω, κάποιοι είναι ανάμεσα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι ζωγραφιά, είναι κατασκευή. Έχει κατασκευάσει ένα σπίτι, το σπίτι το δικό μας η Ευήνη, και έχει βάλει τις φιγούρες μας, βλέπεις? Βλέπω, βέβαια. Να είμαι εγώ, βέβαια. Και τη Φλάφη βλέπω. Γράφει Φλάφη με μεγάλα γράμματα. Και είναι και η Ευήνη μαζί μας στα σπίτια μας. Καταπληκτικό. Μπράβο, Ευήνη. Η επόμενη ζωγραφιά είναι της Αντωνίας. Και βλέπω ότι Ακαντού, είσαι και εσύ στο κέντρο. Και εγώ δεξιά με μία μπάλα, εννοείται, ποδοσφαίρου. Αλλά είναι και η φίλη μας η Αντωνία μέσα. Δεν είναι η Αντωνία. Η Αντωνία είναι. Ναι, πρώτη. Βέβαια, νόμιζα ότι ήταν η Ζουμπιζού. Καταπληκτικό. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, Αντωνία. Λοιπόν, εδώ η επόμενη ζωγραφιά είναι του Ενρίκε. Ο Ενρίκε λοιπόν μας έχει ζωγραφίσει. Ακαντού, είμαστε οι δυο μας. Και στη μέση έχει ένα παγωτό. Πίνασα. Μπήκε το καλοκαιράκι σιγά σιγά και έχουν αρχίσει να κάνουν εμφάνιση τα παγωτά. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε, Ενρίκε. Θέλω παγωτό τώρα. Για πάμε όμως στην επόμενη ζωγραφιά, η οποία είναι αυτή της Αλέσιας. Για να δούμε εδώ. Ακαντού, εδώ είμαστε όλοι παρέα. Βλέπω τη Λέιλα, βλέπω την Μπίμπι, βλέπω την Μπέτι, το Ρίγκο, όλους. Είναι πάρτι γενεθλίων. Γιατί η Αλέσια είχε την Δευτέρα που μας πέρασε τα γενέθλιά της. Και κάνουμε όλοι μαζί, βλέπεις, σβήνει την τούρτα της. Είμαστε όλοι μαζί στο πάρτι της. Χρόνια πολλά λοιπόν. Μπράβο, Αλέσια. Εκπληκτική ζωγραφιά. Και πάμε στη ζωγραφία που μας έρχεται από την Κρήτη και μας τη στέλνει η φίλη μας η Έρα. Αχ, παιδιά, με τα παγωτάκια, τις καραμέλες και τα milkshake. Πω, δεν μπορώ, πίνασα, σας λέω. Παγωτό ζήτησες, παγωτό και γλυκά σου ζωγράφισαν τα παιδιά. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, μπράβο, παιδιά. Και πάμε και στη ζωγραφία τελευταία για σήμερα της φίλης μας της Εύας. Σε αυτή τη ζωγραφία, Λυκούργο, είμαστε μόνο η Εύα και εγώ. Τι? Αποκλείεται. Κάτω από ουράνιο τόξο και να λείπω εγώ. Πού είμαι εγώ, Ακαντού? Έχεις πάει να πάρεις παγωτό. Έτσι μας έχει σημειώσει η Εύα. Δίκιο έχεις, τόσα παγωτά πιο πριν. Από την επόμενη ζωγραφιά θα πήγα να πάρω παγωτό. Λογικό. Τέλεια. Αχ, ευχαριστούμε, παιδιά, για τη ζωγραφιά σας. Ήτανε όλες καταπληκτικές. Καταπληκτικές! Α, κάτσε, γιατί δεν μπορώ να συνηθίσω το νέο μου look. Κατάλαβες, Ακαντού? Είναι τρομερή αυτή η εμφάνισή μου. Να σου πω, Ακαντού, τώρα που θα τα λέμε και από κοντά, να σου πω ένα μυστικό. Εγώ, παρόλο που θα σε βλέπω έτσι και από κοντά, τα Σαββατοκύριακα θα ανυπομονώ να τα λέμε έτσι. Αχ, και εγώ, Λυκούργο, να σου πω κάτι. Όλο αυτό το διάστημα πέρασαμε πάρα πολύ ωραία που βλεπόμασταν καθημερινά. Γιατί κάναμε δραστηριότητες με πάρα πολύ φαντασία και εξαντλήσαμε τη δημιουργικότητά μας.
Και το βασικότερο να σου πω, να είναι με παρέα. Βέβαια! Αυτό ήταν το σημαντικό! Η παρέα! Και βέβαια, παίξαμε και παιχνίδια, ζωγραφίσαμε, κάναμε κατασκευές, κουκλοθέατρο, πω και τι δεν κάναμε! Θα συνεχίσουμε έτσι κάθε Σαββατοκύριακο, μου το υπόσχεσαι! Σου το υπόσχομαι και να σου πω κάτι, έτσι θα κάνουμε και παρέα και με τα παιδιά! Τέλεια! Υπέροχα! Παιδιά, εσείς μην ξεχνάτε, μπορείτε να δείτε όλα μας τα επεισόδια στη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα, το Zuzunia TV Plus! Ναι, εκεί μπορείτε να δείτε όλα μας τα επεισόδια, όλες μας τις σειρές, όλα μας τα τραγούδια. Που, παιδιά, παραπάνω από 250 ώρες με διάφορα παιδικά. Και όλα αυτά χωρίς διαφημίσεις. Ακριβώς! Μπαίνετε λοιπόν στο www.zuzunia.tv και γίνεστε συνδρομητές! Υπέροχο! Εκεί στο Zuzunia TV Plus, αγαντού, θα έχει και όλα μου τα μαλλιά, όλες μου τις εμφανίσεις. Ας μην το κάνουμε θέμα αυτό, Λυκούργο. Τώρα είπαμε, θα πας να διορθώσεις αυτή την κατάσταση του κεφαλιού σου, εν πάση περιπτώσει, Εντάξει, εντάξει. Πάω να σου λουποθώ λίγο και είπαμε, σε 5 λεπτά ραντεβού στον κήπο. Αλλά να σου πω, δεν θα σ' αγκαλιάσω. Εννοείται πως όχι. Τηρούμε αποστάσεις. Έτσι. Έφυγα, καντού. Θα τα πούμε από κοντά. Φιλιά. Γεια. Γεια. Καλώς ήρθατε στο Zuzunia TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ζουζουνιών. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Zuzunia TV. Zuzunia. Μπείτε τώρα στο zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο... Zuzunia TV Plus!